Σήμερα ούτε πανηγυρίζει ο Αστρομερίτης, ούτε και για κάποιον μνημόσυνο ήρθα, παρόλο που είδα μνημόσυνα αγαπημένων μας και οικείων και γνωστών προσώπων εκ των υστέρων. Σήμερα ήρθα στον Αστρομερίτη για έναν λόγο. Για να ευχαριστήσω τον πατέρα Νεκτάριο, τον πατέρα Χρήστον, τον φοβερό διάκονό μας, και τους Αγίους Ιεροψάλτες της κοινότητος Ταύτης και εξαιρέτως τον δάσκαλο των Ιεροψαλτών, τον αγαπητό μας Μάριον Αντωνίου, που αψήφισαν όλες αυτές τις εκφοβιστικές αγγελίες πολλών και ποικίλων, κρυφών και φανερών, και κράτησαν τη λειτουργία ζωντανή σε αυτόν τον ναό που τιμάται ο πρώτος ιεράρχης όλης της Μητροπολής μας, ο Άγιος Αυξήριος. Που έχει αλίμονον της ημέρας, της εβδομάδας και δι' της μεγάλης εβδομάδας που ο Άγιος Αυξήριος θα μείνει αλειτουργητός. Είναι ως εσείς για μία εβδομάδα να μείνετε χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Εάν το σώμα έχει τόση ανάγκη καθημερινά για βρώση και πόση, για τροφή και πιωτών, σκεφτείτε η ψυχή μας. Δεν έχει ανάγκη αυτή από τροφή. Θα ακούσουμε του κάθε πλανητάρχη που τώρα τσακώνεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι τον ξεγέλασε. Και θα θεωρήσουμε ποιον το σώμα του νικητή του θανάτου ως πηγή μολύσεων και να μην κοινωνούμε, αυτό είναι φρικτή αμαρτία. Όποιος έτσι αισθάνεται, ούτε αντίδωρο να έρθει να πάρει. Ούτε αντίδωρο, έτσι πίσω-πίσω να μένετε και να φεύγετε σε οπειλά και να λέτε, Χριστέ μου, είμαι ολιγόπιστος, βοήθη μην διαπιστία. Δυνάμωσε την πίστη μου. Αυτό είναι μια ωραία στάση μετανοίας. Αλλά όποιος δεν αγαπά το δώρο, δεν μπορεί να παίρνει αντίδωρο. Και εμάς στη Μητρόπολη Μόρφου το αντίδωρο είναι ατύλιχτο. Όχι τυλιμένο, αποστηρωμένο. Σας ακολουθεί. Ευχαριστώ και τους επιτρόπους που έκαναν τα πικρά γλυκά και επροσπάθησαν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και της αστυνόμευσης και της ρουφιανιάς που ήταν αρκετή στον Αστρομερίτη να κάνουν και αυτοί το δικό τους έργο. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σε ένα χωριό να τελείται λειτουργία έστω με δύο ψάρτες και δύο μυροφόρες γυναίκες. Και μπράβο στις γυναίκες του Αστρομερίτη, οι μυροφόρες της. Οι μυροφόρες του Αστρομερίτη είναι παραπάνω από δύο. Είναι πολλές οι μιλίτσες. Και ονοώνοιτο. Κι ας καταγγέλθηκαν από ποικίλους ως ύποπτες για μολυσμόν. Από αλλού έρχεται ο μολυσμός. Και θα έρθει. Και θα έρθει. Για να συνετιστούν αυτοί που δεν έχουν εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Χριστού, αλλά έχουν εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Bill Gates. Αυτά τα βαριά είχα να πω, αλλά κυριότερος
και με όλη μου την καρδιά ευχαριστίες σε εσάς πατέρες, σε εσάς καλοί μου ιεροψάλτες, σε εσάς Άγιοι Επίτροποι και σε εσάς αγαπητές μου μυροφόρες του Αστρομερίτη, που ιδιαιτέρως εκείνη την ημέρα του Ανάστα ο Θεός που πέσαν τα μαύρα, το Μεγάλο Σαββάτο πρωί, εζήσαμε αυτόν το θαύμα μέσα σε αυτόν τον ναό. Ένας ναός με 15 ανθρώπους, ναβοά, Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γη, ότι σύ κατακληρονομήσεις, εν πάση της έθμεση, ως η βοή να έβγαινε από ύδατα πολλά, φωνή υδάτων πολλών, φωνή λαού, φωνή Θεού. Και μάρτυρες ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, το λεγόμενο διαδικτυακό μπίμνιο της ταπεινής Μητροπόλεως Μόρφου, που είδαν, που αισθάνθηκαν την ενέργεια να εξέρχεται από τον τρόπο που οι Κύπροι, οι ολιγοστοί, όχι οι φοβητσιάριδες, οι πιστοί, πώς προσδοκούν την Ανάσταση του Χριστού, πώς περιμένουν τον νικητή του θανάτου. Και πάλι ερχόμενο, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας που καίστε τέλος. Ευλογημένοι να είστε, σας ευχαριστώ για αυτές τις ωραίες λειτουργίες και ακολουθίες και αγρυπνίες που έκαναμε εν μέσω φρικτής αστυνόμευσης και ρουφιανιάς, και δόξα τω Θεώ, αν μας ξανατύχει, εδώ θα είμαστε. Λειτουργούντες τον Πατέρα, τον Υιόν και τον Πνεύμα το Άγιο, όπως θέλουν οι 318 Θεοφόροι Πατέρες της πρώτης ενικαίας Οικουμενικής Συνόδου. Όταν ερώτησαν οι Φράγκοι το 1220 τους 13 μοναχούς της Καντάρας που τους εσύλλαβαν και τους επήραν 3 χρόνια φυλακή γιατί λειτουργούσαν με ζυμωτών άκτων και όχι άζημα όπως κάνουν οι Φράγκοι μέχρι σήμερα, τι τους ερώτησε νομίζετε ο αντιπρόσωπος του Πάπα? Πατέρες μου, τους λέει, πώς λειτουργάτε εσείς? Με ζυμωτών άκτων, εμείς λειτουργούμε με άζημα. Και του είπαν εκεί ο Άγιος Κόνωνας και ο Άγιος Ιωάννης, ήταν οι κορυφαίοι των 13 γέροντες, του λένε, Πάτρο Παραδότος, κατά την τάξη των Αγίων Πατέρων των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Έτσι και εμείς αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε, πότε με 2, πότε με 3, πότε με 313 και με πολλούς αγγέλους και με πολλούς και κοιμημένους που έρχονται να πάρουν τη μερίδα τους σε κάθε θεία λειτουργία. Ο Θεός να μας ευλογεί. Και να πω και έναν λόγο που δεν μπόρεσα να σας τον πω την ημέρα που έπρεπε. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Διευκόν των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Oh.
Μόνο.